Συνδεόμαστε με τον Πάνο Σόμπολο. Έλα, κύρ Πάνο, τι φοράς? Είσαι ντυμένος κάτι? Νίκο, κυρίες και κύριοι, είμαι ντυμένος κοτοπουλάκι. Κοτοπουλάκι? Είμαι κοτοπουλάκι undercover. Μεταμφιέστηκα σε μικρό πουλί για τις ανάγκες του Πασχαλινού ρεπορτάζ, για να δω από μέσα τι συμβαίνει με τα πουλάκια. Κάνω και τσίου τσίου. Τσίου τσίου? Τσίου τσίου εγώ, ίου ίου το μπατσικό. Πάντως σου πάει στολή, κύρ Πάνο. Σε βλέπω πολύ άνετο. Ξέρω από την Ανίκο, τσίου τσίου. Έχω κάνει και παπαγαλάκι της αστυνομίας. Τρα και παλικρά, τα κοράκια στην ταρά. Εσείς και εμείς μια ράτσα, μια φάτσα, μια γκριμάτσα. Ο βλαδί που ρωτάει και ο ημί που με πάει. Πέστε μας εσείς, παιδιά, η χώρα αυτή που πάει. Ρεσέ, ο Ιώδας, πρόδος τον Χριστό για 30 αργύρια. Ευτυχώς που εγώ δεν είμαι Άγιος και κοστολογήθηκα καλύτερα από τον Μάκη. Κάτι εκατομμυριάκια ευρώ. Άντε, σε καλή μεριά. Είδες όμως, ρε Εμίλιε, πώς έχουν τα πράγματα. Πώς έχουν δηλαδή? Τελικά το κακό δεν νικά πάντοτε, ρε φίλε. Τελικά δεν νικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ιούδας. Τι ο Ιούδας? Ο Ιούδας είχε κακό τέλος. Πρόδωσε, πήρε τα αργυριά του, αλλά στο τέλος, πάρτα Ιούδα, πάρτα για να μάθεις. Δεν είναι και έτσι, Βλαδιμυράκο μου. Τι εννοείς, ρε Κόρακα, δεν τιμωρήθηκε ο Ιούδας? Ο Ιούδας τιμωρήθηκε, αλλά είναι μια μικρή-μικρή εξαίρεση. Ξέρω πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις που, για παράδειγμα, ξαναέβαλε κάποιος υποψηφιότητα στις εκλογές, σαν να μην έγινε τίποτα. Ένας άλλος ξαναέγινε μετά από καιρό υπουργός. Ένας άλλος ξαναπήρε εκπομπή, ξαναέκλεψε τους εργαζόμενους του. Άστο, άστο. Δεν τιμωρούνται, δεν τιμωρούνται. Ρε Μίλια, από όσα είπες δεν κατάλαβα τον Χριστό μου. Ούτε από Χριστό καταλαβαίνουμε, Βλαδιμυράκο. Αλλά ούτε και από Ιούδα παίρνουμε πρέφα. Κι ας είμαστε κάθε μέρα στο Σταυρό για 30 αργύρια. Κράρε! Κάποτε υπήρχε το χάος. Και μετά δημιουργήθηκαν το σύμπαν, οι πλανήτες και η αμαρτία. Και ήρθε εκείνος, ο εκλεκτός, ο Μεσσίας, που θα μας έσωσε από την αμαρτία, δηλαδή από το Πασόκ. Και κάπου στράβωσε, ρε παιδί μου, το σκηνικό και ξανάφερε το χάος. Αφού σας ρωτήσαμε την τράλα μου μέσα, Καραμαλής ή χάος? Καραμαλής ή χάος? Αφού δεν απαντήσατε, φάτε τώρα και τα δύο. Και Καραμαλής και χάος. Συνδεόμαστε με τον Πάνο Σόμπολο. Έλα, κύρ Πάνο, φοβησέ μας εν όψη Πάσχα. Νίκο, κυρίες και κύριοι, πρωτοφανής η κρίση που αντιμετωπίζουν οι νονοί. Τι λαμπάδα να πάρουν στα βαφτιστήρια τους. Δεν υπάρχει σάλιο, Νίκο. Τους πήραν όλες τις δουλειές οι αλλοδαποί νονοί. Για ποιους λες? Ποιοι νονοί, κύρ Πάνο? Οι νονοί της νύχτας, Νίκο. Οι νονοί της νύχτας που περνούν και εκείνοι την οικονομική κρίση. Αλίμονο, η ύφεση χτυπά όλες τις πόρτες. Αλλή και τρισαλλή. Κυρίες και κύριοι, ο δημοσιογράφος κάνει ρεπορτάζ. Κάνει και λεφτά. Βίντεο ντοκουμέντο από τη δίκη του Χριστού, μόνο στο zoogla.gr. Αχ, μπράβο, Μάκης, μπράβο. Ich liebe dich. Ich liebe dich sehr, mein Schatz. Άσε μας και εσύ, ρε Γκιμ. Παλουκό σου να πάρεις καμιά καλή συνέντευξη από τον Πόντιο Πιλάτο, από τον Άννα και τον Γκαϊάφα, από τον Βαραβά ή έστω από τον κουμπάρο μας, τον Πασχάλη Τετζή. Μη ρωτάς τον γιατί η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει. Μετά τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, ο Φράγκο Τζεφιρέλη ή μάλλον κάποιος άλλος που τα πήρε από το κέντρο κινηματογράφου, παρουσιάζει τον Κώστα από την Ουδουρέτ. Ιουδαίοι, Ιουδαίες, είμαι ο πρωταγωνιστής, η Μούρη, ο καταλληλότερος, αγάπη μου, είμαι και ανιψιός του Θεού, by the way. Και στο τέλος, ξέρετε, εσείς Γολγοθά
Και εγώ σταυρό. Όχι το γνωστό σταυρό, τον άλλον. Αυτό που ρίχνεται στην κάλπη. Σταυρός προτίμησης. Σταυρώστε με, σταυρώστε με. Στα χέρια σας σηκώστε με. Ρε εσύ Εμίλιο, τα μάθες τα νέα. Σαν τι να μάθω δηλαδή? Για το παλικάρι μας τον Πέτρο. Και το Λύκο. Όχι μωρέ, το Γαϊτάνο λέμε. Όχου, αφήστε το παιδί να δουλέψει απερίσπαστα. Τη μόνη εβδομάδα του χρόνου που εργάζεται. Εντάξει ρε Εμίλιο, μπορεί να είναι η μόνη εβδομάδα του έτους που εργάζεται. Αλλά μην ξεχνάμε πως είναι και η μεγάλη εβδομάδα. Ναι, αλλά για να είναι μεγάλη εβδομάδα για τον Γαϊτάνο, φτάσαμε στο τετραήμερο απασχόλησης για όλους εμάς. Τέλος πάντων, να σου πω τι έγινε με τον Γαϊτάνο τώρα ή όχι. Να μου πεις. Το παλικάρι πήρε χρυσό. Ρολόι. Όχι, CD. Και πού είναι το κακό? Ρε, η απονομή του χρυσού δίσκου έγινε μέσα σε εκκλησία. Και πού είναι το παράξενο, βρε εσύ, Βλαδίμηρε? Γιατί εσύ το θεωρείς νορμάλ? Φυσική εξέλιξη, Βλαδίμηρε. Από πού και ως πού? Το είχε τάμα ο Γαϊτάνος, ρε. Γιατί? Γιατί όταν ρωτούσαν τους πιστούς πώς τους φαίνεται το καινούριο CD, αυτοί φώναζαν «Θαύμα! Θαύμα! Κράρε!» Παπούλη Εφραίμ, να σε ρωτήσω κάτι. Of course, μικρή Παναγιωτάκη. Whatever you want, τέκνον μου. Γιατί σταύρωσαν το Χριστούλη μας? Τι κακό τους έκανε, γιατί παπούλη Εφραίμ? Τον σταύρωσαν, τέκνον μου, γιατί δεν είχε σωστό business plan. Δεν έκανε σωστή επικοινωνιακή πολιτική. Από PR, public relations, τζίφος λέμε. Μα έκανε θαύματα ο Χριστούλης μας. Έκανε πολλά θαύματα. Σιγά τα θαύματα, τέκνον μου. Κάτι ψάρια εκεί, κάτι ψωμιά, κάτι ρεπρί. Σιγά τα special effect. Θαύμα είναι να δίνεις ψίχουλα και να παίρνεις ολόκληρη λίμνη για πάρτι σου. Θαύμα είναι να γίνεσαι υπουργός και τσακ μπαμ να φτιάχνεις και σπιταρώνες. Και στην Πάρο έχουμε λέμε για το παρεάκι το καλοκαίρι. Και σήμερα γίνονται θαύματα, παπούλη Εφραίμ. Με τα χίλια τέκνων μου. Δεν βλέπεις όλα round σου τι γίνεται? Ο μικρούτσικος κάνει ακόμα τηλεόραση. Ο Βουλγαράκης κάνει ακόμα πολιτική. Θαύματα δεν είναι αυτά, βρε? Εξηγείται αλλιώς. Απίστευτο. Πίστευε και μη ερεύνα, τέκνων μου. Γιατί αν ερευνήσεις, μαύρο φίδι μου σέφαγε! Μαύρο φίδι! Ευλόγησον! Οκ! Τι κάνεις εκεί από το πρωί, Κώστα μου? Άσε ρε Νατάσα, κάνω γυμναστική. Πρέπει να δείξω στον κόσμο πως δεν είμαι κουρασμένος. Τι ζωή γυμναστική είναι αυτή, Κώστα μου? Είναι ένα είδος γιόγκα. Λέγεται πιλάτες. Καλά, αλλά γιατί κάθε φορά που κάνεις ένα τέντομα πλένεις τα χέρια σου, Κώστα μου? Είναι απλό, Νατάσα μου. Είμαι ο Πόντιος Πιλάτες. Αχ, μπράβο, Κώστα μου. Αν είναι έτσι, δεν έρχεσαι να μου πλύνεις και τη βουγάλα? Τέλεια, τέλεια. Για το καλό της χώρας.